με φόντο τη μοναδική λίμνη του Κουρνά, 200 αθλητές και αθλήτριες από 14 σωματεία από την Ελλάδα και την Κύπρο πήραν μέρος στους 20ους κορίσιους διασυλλογικούς αγώνες κανόε καγιάκ. Έλα! Αφήστε τους μόκες! Πάμε, πάμε, πάμε! Σούρμισε! Έλα! Ξεχωριστή για τη φετινή διοργάνωση ήταν η συμμετοχή 70 αθλητών των Special Olympics. Με δικές τους αποστολές πήραν μέρος η Φιλανδία, η Λιθουανία και η Γερμανία. Τα παιδιά αυτά προπονούνται μαζί με τα συμβατικά παιδιά, συνυπάρχουν δηλαδή τα special με τα κανονικά παιδιά. Αυτό βοηθάει και τα special και τα δικά μας έτσι ώστε στις αναστροφές τους να είναι κάτι φυσιολογικό και να αναπτύσσονται μαζί στον ίδιο χώρο. Τους κορίσιους διασυλλογικούς αγώνες παρακολούθησε μεταξύ άλλων η υπεύθυνη διοργανώσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να έχει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για την τοποθεσία στον Κουρνά, με την προοπτική οι αγώνες να πάρουν σταδιακά πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο χαρακτήρα. Έχουμε οργανώσει πολλά δρόμενα Special Olympics σε όλο τον κόσμο, αλλά αυτή η διοργάνωση είναι μοναδική, επειδή αυτή είναι η πρώτη φορά που έχουμε προσκληθεί στην Κρήτη, τα Χανιά, και είναι η στιγμή να πω ένα ευχαριστώ στις τοπικές αρχές που έδωσαν αυτή τη δυνατότητα σε αθλητές των Special Olympics από όλη την Ευρώπη. Μέλη της ομάδας κανόε καγιάκ του Ναυτικού Ομίλου Χανίων καταγράφουν διακρίσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ωστόσο το άθλημα δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Τα τελευταία 6 χρόνια βλέπουμε μια αύξηση των αθλητών στα Χανιά, όμως δεν είναι ένα προβεβλημένο άθλημα, δεν το ξέρει ο κόσμος, δεν έχει πιθανόν ενδιαφέρον, παρότι είναι ένα άθλημα του νερού, γίνεται σε λίμνη ή σε θάλασσα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια χώρα ναυτική, μια χώρα η οποία κολυμπάει στο νερό και περιμέναμε να υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον και συμμετοχή σε αυτό το άθλημα. Παιδιά μετά την ηλικία των 8-9 ετών που ξέρουν κολύμβη μπορούν να έρθουν στη Σούδα όπου έχουμε το λεμβαρχείο μας του Ναυτικού Ομίλου Χανίων και να συμμετέχουν στο άθλημα. Ξεκινάνε στην αρχή δοκιμαστικά και ανάλογα μπορούν να εξελιχθούν σε διάφορες κατηγορίες. Οι συμμετέχοντες απόλαυσαν μια άρτια διοργάνωση με σύμμαχο τον καλοκαιρό σε έναν τόπο σπάνιας φυσικής ομορφιάς. Ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων, που ήταν ο διοργανωτής των αγώνων, έδωσε ραντεβού με τους αθλητές για την επόμενη διοργάνωση, βάζοντας τον πύχη ακόμα πιο ψηλά.